Θα ήθελα πριν συνεχίσουμε να υποδεχτώ τον κύριο Καλιακμάνη, ο οποίος είναι και από την περιοχή, γνωρίζει πάρα πολύ καλά ως ετελοακαρνάνας εκεί την περιοχή και βεβαίως με την εμπειρία του από το πεδίο μπορεί να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Γεια σας κύριε Καλιακμάνη. Ειλικρινά, αυτή η ιστορία έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα ρωτάει πού βρίσκεται το πτώμα αυτού του ανθρώπου, αυτού του νέου παιδιού. Και η αστυνομία συνεχίζει φυσικά τις έρευνες. Όπως ξέρετε πολύ καλά, ο φερόμενος ως δράστης δεν μιλάει. Επιμένει και επιμένει ίσως γι' αυτό το λόγο. Γιατί βλέπει ότι δεν έχουν βρει ακόμα το πτώμα. Αν βρουν το πτώμα του παιδιού, να ξέρετε ότι το ξέρει και ο ίδιος ότι το πτώμα θα μιλήσει. Βέβαια. Μέσα εισαγωγικά θα μιλήσει, θα πει πολλά πράγματα, που έγινε δολοφονία, πώς έγινε, με ποιο τρόπο. Και από εκεί θα φανεί και ο δράστης. Και η μεθοδολογία. Και η μεθοδολογία, θα φανεί και ο τρόπος. Ναι. Θα φανεί και αν εμπλέκονται άλλοι. Εδώ, κύριε Γαμουνίδη, αν μου επιτρέπετε. Έχουμε πολλά σενάρια που μπορούμε να βάλουμε στο μυαλό μας. Έχουμε ένα νέο παιδί που κάποιος του λέει, έλα να σε πάω σε ένα σημείο να κυνηγήσουμε. Προφανώς. Έχουμε ένα νέο παιδί το οποίο από το κινητό της αδελφής του διαπιστώθηκε, Γιώργο Καλιακμάνη, ότι πριν πάει να συναντήσει τον Κρεοπόλη, έψαχνε στο Google Search να βρει λύρες, θησαυρός και πώς αναγνωρίζουμε αν οι λύρες είναι κανονικές ή κάλπικες. Τώρα μου δίνετε μια πάσα. Μία παράμετρος. Ναι. Θα σας πω ότι εκεί σε αυτά τα μέρη πολλοί άνθρωποι ψάχνουν για θησαυρούς κλπ. Χωρίς να θέλω να πω ότι εμπλέκεται το παιδί αυτό. Όχι. Ή οποιοδήποτε άλλο σε αυτά. Όχι. Επίσης, δεν το λέμε. Είναι το Google Search το λέει. Επίσης, η ευρύτερη περιοχή έχει πολλά. Είναι μια περιοχή που έχει πολλά αρχαία. Ήταν οικισμοί εκεί, λίγο πιο κοντά εκεί. Είναι ένα θέατρο, ένα παλιό θέατρο. Ξέρετε ότι πολλοί που ασχολούνται με το κυνήγι, με το ψάρεμα, έχουν και αυτές τις δραστηριότητες. Δηλαδή παίρνουν πολλοί μηχανήματα ανίχνευσης μετάλλων και ψάχνουν. Να πάμε εκεί. Έχουν αυτή την. Κρατήστε αυτό που λέει ο κύριος Καλιακμάνης. Ναι. Δεν είμαστε και συνεννοημένοι, θέλω να σας πω. Ο κύριος Καλιακμάνης λέει τα δικά του. Και λέει επίσης και κάτι άλλο. Κύριε Καλιακμάνη, γνωρίζω την περιοχή. Είμαι κυνηγός, είμαι ψαράς, είμαι κρεοπόλης. Θέλω να κρύψω το πτώμα. Χθες εμείς είπαμε για τα μονοπάτια των αγριογούρουνων, που ξέρετε ότι είναι η εποχή που κατεβαίνουν αγριογούρουνα σε αστικές περιοχές, είναι πεινασμένα. Αν κάποιος ξέρει, είναι κρεοπόλης, γνωρίζει τα μονοπάτια, γνωρίζει τα σημεία, γνωρίζει τα καραούλια, γνωρίζει το που μπορούν να περάσουν τα συγκεκριμένα άγρια ζώα, μπορεί ενδεχομένως να κάνει την αποτρόπαια κίνηση και να αφήσει το άψυχο κορμί του ανθρώπου αυτού, του νεαρού ανθρώπου. Για να το κατασπαράξουν. Σε τέτοιο σημείο να το κατασπαράξουν. Δεν θα το έκανε αυτό. Ξέρετε γιατί. Τι θα έκανε, κύριε Καλιακμάνη. Κοίτα, υπάρχουν εσείς πολλά ενδεχόμενα. Αυτό για το νεκροταφείο, ναι, το οποίο είναι το καινούργιο στοιχείο που δίνουμε σήμερα. Ναι. Θέλετε, επειδή είστε από την περιοχή, να μας πείτε κάποια πράγματα. Ακούστε. Για δείξτε. Αν προσπαθήσεις να μπεις, όσο μπορείς να το κάνεις αυτό. Εδώ. Γιατί ξέρετε, λένε κάποιοι ότι όλοι είμαστε εν δυνάμει δολοφόνοι. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Είναι σίγουρο όμως ότι κάποια στιγμή μπορούμε να μπούμε στο μυαλό ενός ανθρώπου που ίσως ήθελε να αποκρύψει ένα πτώμα. Λοιπόν, πριν πάμε εκεί, θέλω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να παίξουμε το απόσπασμα από την εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη, που κάνει λόγο για μαρτυρίες για δύο αυτοκίνητα. Το ένα ήταν με σβησμένα φώτα, το άλλο ήταν με ανοιχτά τα φώτα. Για έναν νέο άνθρωπο που έτρεχε και φώναζε βοήθεια και για τη φασαρία που γινόταν στην περιοχή του Αγίου Θωμά, παρακαλώ. Για δείτε λίγο το απόσπασμα και επιστρέφουμε εδώ για να δέσουμε το puzzle που αφορά στη συγκεκριμένη περιοχή και δεν είναι το στίγμα του κινητού. Για πάμε. Σε μεταφέρω ένα περιστατικό που μας έρχεται εδώ από τηλεθεατή. Θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του. Το βράδυ της εξαφάνισης. Μας περιγράφει μια εικόνα. Δύο οχήματα να κυνηγούν έναν άντρα. Ο ίδιος να φωνάζει βοήθεια εκεί στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου. Είχε ενημερωθεί, λέει ο ίδιος, η αστυνομία, αλλά δεν είχε αντιδράσει, διότι δεν ξανακούστηκε κάτι μετά. Ζητάει να το ελέγξουμε. Εκτιμά ότι υπάρχουν και κάμερες αρκετές εκεί στην περιοχή και θα μπορούσαν να βοηθήσουν για την ημέρα της εξαφάνισης. Ναι, μισό λεπτό. Μπορεί να μας πει ο μάρτυρας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφορία. Μένει ανώνυμος, αλλά μπορεί να μας πει με ποια αστυνομία επικοινώνησαν.
ποιο τμήμα της περιοχής εκεί και ανέφεραν το περιστατικό ότι δύο αυτοκίνητα κυνηγούν έναν άντρα που φωνάζει βοήθεια και μετά επειδή δεν ακούστηκε και δεν πήγε η αστυνομία, μπορούμε να δούμε αν ισχύει αυτό το περιστατικό. Και αλλά ο Άι Γιώργης είναι κοντά εκεί, έτσι 10 είναι. 10 λεπτά. Ναι, ίσως και λιγότερο. Ίσως και λιγότερο. Τη νύχτα της Πέμπτης που έγινε αυτό. Ναι. Τη νύχτα της Πέμπτης. Μπορούμε να δούμε ποιο τμήμα ενημερώθηκε. Ποιο τμήμα ενημέρωσαν. Γιατί αν έχει καταγραφεί αυτό το περιστατικό. Το 100 είναι εκεί. Παίρνουν το 100. Τώρα δεν ξέρω αν έχει καταγραφικό. Θα το δούμε. Όμως μήπως έχει εικόνα και θα δούμε και αν η αστυνομία έχει καταγράψει κάποιο τέτοιο περιστατικό. Λοιπόν, δίπλα από το σημείο υπάρχει ένα απόμερο μέρος το οποίο καταλήγει και στο ποτάμι, στον Εύβοινο εκεί. Θέλω να το ξέρετε κι αυτό. Τι λοιπόν είναι αυτό το οποίο προκύπτει σήμερα. Νεκροταφείο έχει στην περιοχή. Σκέφτομαι κάτι. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να κρύψει ένα πτώμα. Είναι έτσι. Απόμερο το νεκροταφείο το συγκεκριμένο. Κοιτάξτε πώς είναι το νεκροταφείο. Λοιπόν, θέλω να το δείτε. Είναι στο πουθενά. Εδώ λοιπόν είναι ο δρόμος που σύμφωνα με τη μαρτυρία στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη, σε αυτόν τον δρόμο και αν ανοίξει λίγο ακόμα περισσότερο, μπράβο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, μπορείτε να δείτε, έχουμε να κάνουμε μία ευθεία. Άκουσαν, λέει, αυτοκίνητα να τρέχουν πολύ γρήγορα, έναν νεαρό άντρα να φωνάζει, βοήθεια. Είναι ο δρόμος και δείτε, μια εσχατιά γης είναι το κημητήριο από το δρόμο. Το νεκροταφείο. Και μόνο αυτό, δίπλα, δεν έχει είναι τίποτα, ούτε σπίτι, δείτε ούτε γύρω-γύρω, τίποτα. Νέκρα, δηλαδή... Δεν υπάρχει άνθρωπος που να σας δει εκεί. Και στην τηλεοπτική. Δηλαδή την κάνετε σημαίνει, και δεν σας βλέπει άνθρωπος. Αν θέλεις να κρύψεις ένα πτώμα και να μην το βρει κανείς, ανοίγεις ένα ήδη υπάρχουν τάφο, το βάζεις μέσα, κλείνεις, θα μου πείτε δίνεις οδηγίες. Όχι, δεν δίνω καμία οδηγία. Αλλά πρέπει όχι, να το πούμε. Φως, κύριε Καλιακμάνη, θα πρέπει να στο ψάξουν το νεκροταφείο. Ναι. Και όχι μόνο το συγκεκριμένο νεκροταφείο, υπάρχει και δεύτερο. Ναι, αυτό είναι το πιο κοντινό. Να ρωτήσω κάτι. Εγώ το έχω πει και στον διευθυντή εκεί. Αν μου επιτρέπει. Να ρίξω μια ματιά και ο άνθρωπος μου είπε πώς να το κάνουμε αυτό. Όμως υπάρχει και δυσκολία. Υπάρχει δυσκολία γραφειοκρατική. Ναι. Και να δεις, ας πούμε, αν έχει ανοιχτεί κάποιο τάφο. Από την εμπειρία σας. Είναι δυσκολία. Αν, και το απεύχομαι αυτό. Αν έχει διαμελιστεί το σώμα. Ναι. Τι πιθανότητες έχει να βρεθεί. Είτε είναι στο νεκροταφείο, είτε πέριξ του νεκροταφείου, είτε σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή. Το είπα από την πρώτη στιγμή. Αν το έγκλημα ήταν προμελετημένο και αυτός είχε φροντίσει πώς θα το εξαφανίσει, μπορούσε να το εξαφανίσει με τέτοιο τρόπο που να μην το βρει κανένας ποτέ. Οπότε πιο εύκολο θα ήταν να βρεθεί το όπλο που είχε ο Μπάμπης μαζί. Γιατί ο Μπάμπης, όταν μπήκε στο αυτοκίνητο, είχε πάρει μαζί το όπλο. Μάλιστα. Τώρα θα μου πείτε, εκεί υπάρχουν άλλα ερωτήματα. Πώς μπορεί να έχεις προμελετήσει ένα έγκλημα και να λες σε αυτόν που πρέπει να σκοτώσεις, πάρε το όπλο σου μαζί και έλα. Για να το ξεκαρφώσει. Για να μην τον βάλει σε σκέψεις. Αυτό ενέχει επικινδυνότητα. Ναι, ενέχει μία επικινδυνότητα. Αν είσαι έτοιμος, όμως δεν έχει. Έχει στο μυαλό σου ότι θα τον σκοτώσω και όπλο να έχει, ξέρεις ότι αυτό δεν το περιμένει. Ακριβώς. Οπότε θα βρεις την κατάλληλη στιγμή.